Εκδήλωση από το Σύλλογο Εργαζομένων της Εγνατίας Οδός ΑΕ με θέμα «Εγνατία Οδός. Εργαλείο ανάπτυξης για νέα έργα υποδομής, εμπόδια, προβλήματα και προοπτικές» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, αποτελούμενο από τους βουλευτές κυρία Λίτσα Μανατίδου Πασχαλίδου, Β Θεσσαλονίκης, κύριο Γιάννη Μανατίδη, Α Θεσσαλονίκης και κύριο Βαγγέλη Διαμαντόπουλο, Καστοριάς, οι οποίοι μεταξύ άλλων δήλωσαν ότι η συμβολή της Εγνατίας Οδού ως μοχλού ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας είναι τεράστια και η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και των σημαντικότερων κάθε έτων αξώνων είναι επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον. Η Εγνατία Οδός είναι ο μοναδικός ολοκληρωμένος κατασκευαστικά ελληνικός αυτοκινητόδρομος με τεράστια γεωπολιτική και εθνική σημασία. Στα 30 έτη της παραχώρησης, το ελληνικό δημόσιο θα στερηθεί σημαντικά έσοδα εκτιμόμενου ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το κόστος διέλευσης για τους χρήστες της οδού θα αυξηθεί υπέρμετρα, ενώ ο ελληνικός λαός θα κληθεί να αποπληρώσει τα δάνεια ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε η εταιρεία για την ολοκλήρωση των έργων που της ανατέθηκαν και θα δημιουργηθούν πανίσχυρα ιδιωτικά μονοπόλια εκμετάλλευσης των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, καθώς δεν θα υπάρχει ούτε μέτρο σύγκρισης και ανταγωνισμού σε σχέση με ένα δημόσιο φορέα. Επιπλέον, η πρόσφατη αφαίρεση της συμβατικής εποπτείας των δύο συμβάσεων παραχώρησης υποβαθμίζει το μοναδικό φορέα παραγωγής ανανέωσης τεχνογνωσίας και εκτέλεσης διαχείρισης υφιστάμενων οδικών δικτύων και καταστρέφει τη μόνη εταιρεία του δημοσίου που μπορεί να αντιμετωπίσει κρίσεις από σεισμό, πλημμύρες και γεωτεχνικές αστοχίες μεγάλης κλίμακας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων για να μην προχωρήσει η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξώνων της και να μην αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες εποπτείας των έργων παραχώρησης Μαλιακός, Κλειδί και Ε65. Η Εγνατία Οδός οφείλει να είναι στον έλεγχο και την υπηρεσία του ελληνικού λαού.